Κρομαχώνας Αιρών, το τελευταίο χωριό της πατρίδας μας πριν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μια πανοραμική άποψη, εκεί ψηλά τα νεκροταφεία του χωριού. Παρακάτω η εκκλησία. Αυτό είναι όλο το χωριό. Εδώ στους πρόποδες του Ρούπελ. Πάμε και κάτω να δούμε κάποια βασικά του χωριού. Την εκκλησία, την κοινότητα, το σχολείο. Πάμε να τα δούμε. Ας διασχίσουμε πρώτα το χωριό από την μία άκρη που είμαστε μέχρι την άλλη, πηγαίνοντας στο Άγκιστρο. Και μετά θα επικεντρώσουμε στα βασικά του χωριού, στο σχολείο, στο κοινοτικό κατάστημα, στην εκκλησία, στην πλατεία. Εδώ είμαστε τώρα στην είσοδο, ερχόμενη από τη διασταύρωση του κεντρικού δρόμου. Στο κέντρο του χωριού και πηγαίνοντας για το Άγκιστρο διασχίζουμε όλο το χωριό. Είναι ένα μικρό χωριό. Τώρα αν έχει 150-200 κατοίκους, μπορεί να λέω και πολλούς. Παλιότερα είχε 500 σίγουρα, ποντιακής καταγωγής κυρίως οι κάτοικοι του. Ανήκει στο Δήμο Συντικής που έχει έδρα το Σιδηρόκαστρο. Και εδώ είναι το τέλος του χωριού. Το Άγκιστρο 8 χιλιόμετρα από εδώ. Ας γυρίσουμε να πάμε στα σημεία τα κεντρικά. Εδώ έχει μια όμορφη βρύση με τα νερά να τρέχουν συνεχώς, με το κιόσκι που κάποιος μπορεί να καθίσει, να ξεκουραστεί, να ξαποστάσει. Είμαι στο κέντρο του χωριού. Εδώ είναι το κοινοτικό κατάστημα, κοινότητα Προμαχώνα, με το ταβερνάκι από κάτω που βρήκαμε τους κατοίκους του παλιού πρόεδρο και μας μίλησε για το μαυσολείο. Η κεντρική στάση του λεωφορείου εξυπηρετείται από τα ΚΤΕΛ Σιδηροκάστρου. Εδώ το κέντρο φροντίδας, ένα όμορφο κτίριο, πετρόκτιστο. Και πάμε δίπλα στην εκκλησία και μετά στο σχολείο. Εδώ το ναίδριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Αγίων Ραφαήλ και Νικολάου. Ας ανεβούμε τα σκαλοπάτια για να πάμε στην εκκλησία του χωριού. Εδώ βλέπουμε
και ένα πελαργό πολύ κοντά μας, δεν έχει τρομάξει να φύγει. Έχουν γίνει εργασίες χωματουργικές και μπορεί να έχουν ξεσηκωθεί μέχρι και φίδια, βάτραχοι, ποντίκια, τροφή για τους πελαργούς, γι' αυτό είναι εδώ. Πάμε όμως να δούμε το ναό πιο κοντά. Όμορφη εκκλησία, γραφική. Ιερός ναός Κοιμήσεως εις Θεοτόκου. Εδώ προφανώς είναι η αίθουσα της εκκλησίας που γίνονται τα μνημόσυνα. Ο επιτάφιος, χθες ήταν Μεγάλη Παρασκευή, και τα νεκροταφεία του χωριού. Ο πελαργός τώρα σηκώθηκε να φύγει. Εδώ τα νεκροταφεία του χωριού. Πάμε και στο σχολείο. Που είναι λίγο παραπάνω. Ας πάρουμε μια άποψη και από εδώ, πριν πάμε στο σχολείο όμως. Εκεί, παιδιά, στο βάθος, η ελληνική σημαία πάντα ανεμίζει. Στον Βρουμαχώνα εδώ τα βουνά και του Ρούπελ και του Ιστίμπια τα οχυρά, 6 Απριλίου του 1941 γνώρισαν μεγάλες δόξες, αντισταθήκαν στις δυνάμεις του άξονα. Και ενώ είχαν σπάσει τα σύνορα και είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, πολεμούσαν επί 3 μέρες οι δικοί μας εδώ, στο βάθος του Ιστίμπη, το Μπέλες. Πάμε να δούμε και το σχολείο τώρα. Εδώ είναι και το σχολείο του χωριού. Με το γήπεδο μπάσκετ. Και τα τέρματα για ποδόσφαιρο. Αλλά σταθμός Προμαχώνα, λέει, παιδικός σταθμός, που προφανώς δεν λειτουργεί. Από τον Προμαχώνα, το τελευταίο χωριό της Ελλάδος πριν τη Βουλγαρία. Καλή σας μέρα, φίλοι μου.